Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και δίπλα μου, όπως μπορείτε να δείτε, έχω το νέο Xiaomi Mi Scooter 1S, το νέο μεσαίο μοντέλο της εταιρείας, παρουσιάστηκε πριν λίγες ημέρες και είναι ήδη στα χέρια μας, διαθέσιμο για προπαραγγελία στην Ελλάδα, με δώρο την ηλεκτρική τρόμπα της Xiaomi μέχρι και τις 26 Ιουλίου. Από τις 27 λοιπόν θα είναι διαθέσιμο στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, μαζί με τα αδερφάκια του, το Mi Pro 2 και το Mi Essential, το ένα μεγαλύτερο, το άλλο είναι μικρότερο. Θα τα δούμε σε ξεχωριστό βίντεο τα νέα μοντέλα αυτά, όμως πάμε να εστιάσουμε στο Mi Scooter 1S, το οποίο ουσιαστικά είναι ο διάδοχος του πολύ δημοφιλούς best seller παντινιού της Xiaomi, του Mi Scooter ή αλλιώς Mi 365, όπως ίσως το έχετε δει ή διαβάσει κάπου. Πάμε λοιπόν να δούμε κατά πόσο το Mi Scooter 1S αξίζει την αναβάθμιση, αν έχετε ήδη κάποιο πατίνι της Xiaomi, αλλά και γενικότερα κατά πόσο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του μέσου χρήστη στην καθημερινότητά του για τις μετακινήσεις του στα αστικά κέντρα. Από πλευράς κατασκευής, οι ομοιότητες με το πρώτο Mi Scooter είναι πάρα πολλές και όχι τυχαία. Έχουμε λοιπόν τον ίδιο σχεδιασμό, άλλωστε ήταν επιτυχημένος, έχουμε το ίδιο ανθεκτικό σασί, αλλά έχουν γίνει αρκετές μικρές και μεγαλύτερες βελτιώσεις σε σημεία που είναι ορατές ή δεν είναι ορατές με εκ πρώτης όψεως, αλλά αν ξέρετε που να κοιτάξετε θα τις αντιληφθείτε. Και φυσικά έχουν γίνει και ορισμένες μικρές αλλαγές στα ενδότερα, οι οποίες δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι, αλλά τις γνωρίζουμε χάρη στα αυτά που μας έχει πει η εταιρεία. Οι διαστάσεις λοιπόν είναι οι ίδιες, αυτό σημαίνει ότι είναι ένα πολύ compact πατίνι, μπορεί να χωρέσει σχεδόν σε οποιοδήποτε πορμπαγκάζ οχήματος, να χωρέσει κάτω από το γραφείο σας με άνεση, μπορείτε να το μεταφέρετε εύκολα καθώς το βάρος του παραμένει στα ίδια επίπεδα, το 10,5 κιλά, κάτι που μας λέει ότι δεν έχει αυξηθεί και το βάρος της μπαταρίας, άλλωστε. Από πλευράς Ride Comfort έχουμε τα ίδια λάστιχα των 8,5 ιντσών με σαμπρέλα, ωστόσο παρότι δείχνουν τα ίδια εξωτερικά, στην πραγματικότητα είναι αρκετά ενισχυμένα ώστε να τρυπάνε πολύ πιο δύσκολα. Είναι 3 φορές λοιπόν πιο ενισχυμένα σύμφωνα με την εταιρεία και αυτό μένει να αποδειχθεί στην πράξη, αλλά ούτως ή άλλως στα δικά μας Xiaomi Scooters δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα. Μετά από 4.000 χιλιόμετρα είχαμε μόνο ένα σκασμένο λάστιχο και έχουμε πει πάρα πολλές φορές και μέσα από τη σελίδα μας ότι ο κύριος λόγος για τα σκασίματα σε αυτά τα πατίνια είναι η λάθος πιέση στα ελαστικά. Διατηρείτε λοιπόν τις πιέσεις σε σωστά επίπεδα ανάλογα και με το βάρος σας, σύμφωνα και με το σχετικό οδηγό που έχουμε αναρτήσει και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με σκασίματα, με ξεφουσκωμένα λάστιχα, ειδικά με τα ενισχυμένα λάστιχα του Mi Scooter 1S. Όπως θα παρατηρήσετε επίσης, υπάρχουν νέα φώτα τόσο στο εμπρός και στο πίσω μέρος, αλλά και ανακλαστικά σε αρκετά σημεία του πατινιού που δεν υπήρχαν πριν. Έχουμε λοιπόν ένα λευκό ανακλαστικό στο εμπρός μέρος, έχουμε κίτρινα ανακλαστικά στα πλαϊνά και έχουμε και μεγαλύτερο LED φως στο πίσω μέρος, πολύ μεγαλύτερο. Το LED του πρώτου Mi Scooter ήταν χαρακτηριστικά αδύναμο και καιγόταν και εύκολα, ομολογουμένως. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ μεγαλύτερο LED, ένα τριπλό LED, το οποίο φαίνεται από αρκετά μακριά και σίγουρα θα τραβήξει την προσοχή των οδηγών που ακολουθούν εσάς στο δρόμο. Φυσικά όταν πατάτε φρένο ανάβει, όπως γινόταν και με όλα τα σκούτερ της Xiaomi μέχρι σήμερα, ενώ διαθέτει και ενσωματωμένο ανακλαστικό, σε περίπτωση λοιπόν που δεν το έχετε ενεργοποιήσει και πάλι είναι ορατό για οποιονδήποτε λόγο λοιπόν, αν το βράδυ δεν το έχετε ενεργοποιήσει ή έχετε μείνει από μπαταρία, λειτουργεί και σαν ανακλαστικό. Νέο είναι όμως και το εμπρόστιο LED, το οποίο πλέον έχει ισχύ 2 watts και το κυριότερο ανασχεδιασμένη δέσμη ώστε να φωτίζει πιο στοχευμένα στο δρόμο στα σημεία που θέλετε να βλέπετε καθαρά το βράδυ, αλλά και να σας βλέπουν οι απέναντι. Κατά τα άλλα, στο τιμόνι έχουμε τα ίδια χερούλια με πάρα πολύ grip, τη μανέτα του πίσω δισκόφρενου, το κουδουνάκι και το thumb throttle. Η κύρια διαφορά όμως του Mi Scooter 1S από τον προκάτοχό του είναι η προσθήκη της οθόνης αυτούσιας από το Pro, το Mi Scooter Pro. Είναι αυτή η οθόνη λοιπόν η οποία αντικαθιστά τα γνωστά 4 λεντάκια που είχε το πρώτο Mi Scooter και τα οποία μας έδειχναν απλά τη στράθμη της μπαταρίας αλλά και το αν ήμασταν σε Eco Mode. Έχουμε λοιπόν αυτή την οθόνη πλέον στο βασικό εξοπλισμό εντός εισαγωγικών η οποία μας δείχνει ανά πάση στιγμή την ταχύτητα με την οποία κινούμαστε. Μας δείχνει το Mode το οποίο έχουμε ενεργοποιημένο, έχουμε το Pedestrian το οποίο είναι για χρήση σε πεζοδρόμια με ταχύτητα μέχρι 5 χιλιόμετρα την ώρα, το Drive Mode με ταχύτητα μέχρι 20 χιλιόμετρα την ώρα και το Sport Mode το οποίο προσφέρει και την περισσότερη ροπή, τη μεγαλύτερη επιτάχυνση, τη δυνατότητα να ανέβεται σε ανηφόρες με κλίση έως 13% και τελική ταχύτητα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Μπορούμε να δούμε εάν είναι ενεργοποιημένο το φως μας, τη στάθμη της μπαταρίας με 5 κουτάκια, το εάν έχουμε συνδεθεί με Bluetooth με το κινητό μας, εάν έχει υπερθερμανθεί το πατίνι από εντατική χρήση με πολύ ζεστό καιρό,
εάν υπάρχει κάποιο σφάλμα και να αναγνωρίσουμε το ποιο είναι αυτό. Είναι μια οθόνη που δείχνει ουσιαστικά όλα όσα θα θέλαμε να βλέπουμε ανά πάση στιγμή πάνω στο πατίνι και πλέον είναι τμήμα του Mi Scooter 1S. Περνώντας στο πίσω μέρος έχουμε το δεύτερης γενιάς δισκόφρενο που χρησιμοποιεί η Xiaomi στα πατίνια της με την ίδια δαγκάνα. Εδώ βλέπετε και τα ανακλαστικά και το νέο πίσω φτερό, το οποίο έχει το μεγαλύτερο LED για το οποίο προείπαμε, αλλά και μία βάση για πιθανή χρήση πινακίδας κυκλοφορίας αν τυχόν γίνει υποχρεωτική και στη χώρα μας. Σε ορισμένες χώρες είναι υποχρεωτική η πινακίδα κυκλοφορίας και στα πατίνια, για παράδειγμα στη Γερμανία. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να συμβεί αυτό και στην Ελλάδα απαραίτητα, αλλά υπάρχει εδώ θέση στο φτερό σε περίπτωση που χρειαστεί ώστε να σας βγάλει από αυτό το μπελά, το να βρείτε που θα τη στηρίξετε. Από εκεί και πέρα, όπως θα παρατηρήσατε, έχουμε ένα στήριγμα πλέον για το πίσω φτερό, το οποίο ήταν επίσης ένα αδύνατο σημείο των πατινιών, το πρώτο μοντέλο της Xiaomi. Πολλά λοιπόν από τα πίσω φτερά ράγιζαν, έσπαγαν εξαιτίας των κραδασμών των δρόμων και πλέον η Xiaomi έκανε αυτό που αρκετοί χρήστες επιχείρησαν να βελτιώσουν με 3D printed κομμάτια. Έχει λοιπόν το δικό της ανθεκτικό κομμάτι εδώ, το οποίο βιδώνει πάνω στο πίσω φτερό και ουσιαστικά το αποτρέπει από το να έχει υπερβολικούς κραδασμούς και με πιθανότητα ραγίσματος σπασίματος. Πιο ανθεκτικά λοιπόν, λάστιχα 8,5 ιντσών. Ο σκελετός του σασί κατασκευή είναι αρκετά στιβαρή σε συνδυασμό και με τον βελτιωμένο μηχανισμό αναδίπλωσης. Έχουμε στο εσωτερικό ένα μοτέρ 250 watts, το οποίο στα χαρτιά είναι το ίδιο μοτέρ με του πρώτου Mi Scooter. Στην πράξη είδαμε ότι έχει λίγο περισσότερο νεύρο, κάτι το οποίο μπορείτε να οφείλετε και στη χαρτογράφηση φυσικά, στο πρόγραμμα εντός εισαγωγικών που έχει το πατίνι. Ενώ όσον αφορά την μπαταρία είναι η ίδια με χωρητικότητα 7,8 αμπερόρες στα 36 volts και προσφέρει αυτονομία 30 χιλιόμετρων ή όπως έχουμε δείξει και στο παρελθόν, σε ρεαλιστικές συνθήκες, με πολλά σταμάτα ξεκίνα, με ανηφόρες, με βάρος αναβάθει γύρω στα 80 κιλά στο sport mode, διαρκώς μπορείτε να βγάλετε ρεαλιστικά 22 με 23 χιλιόμετρα πραγματικής αυτονομίας μέσα στην πόλη. Επιπλέον, μία ακόμα μικρή λεπτομέρεια που διαφοροποιεί το 1S από το πρώτο Mi Scooter είναι το μαγνητικό πορτάκι της θύρας φόρτισης, το οποίο πλέον δεν χρειάζεται να ψάχνετε με το χέρι για ώρες για να το κλείσετε, απλώς το αφήνετε και επανέρχεται κατευθείαν στη θέση του με μαγνητική τάπα λοιπόν, σφραγίζει τη θύρα, ώστε να μην εισχωρήσει νερό σε αυτήν, σε περίπτωση που πετύχετε μια μικρή λίμνη στο δρόμο, λιμνάζοντα νερά ή πέσετε σε μια βροχερή ημέρα, να μην εισχωρήσει νερό στη θύρα και υπάρξει πιθανότητα βραχυκλώματος. Σε κάθε περίπτωση βέβαια υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση που βρεθείτε σε έντονη βροχή με το πατίνι, εάν δεν σταματήσετε, καλό θα ήταν αφού τελειώσει η διαδρομή σας να το στεγνώσετε πολύ καλά, ίσως με χαρτί κουζίνας είναι μια καλή λύση και ιδιαίτερα να εξασφαλίσετε το ότι η θύρα είναι τελείως στεγνή προτού δοκιμάσετε να τοποθετήσετε τον φορτιστή για τη φόρτιση. Επιπλέον σημειώνουμε πως η Xiaomi δίνει το Mi Scooter 1S με eABS στο εμπρός μέρος και τα προηγούμενα πατίνια της εταιρείας φυσικά είχαν το ηλεκτρικό φρένο στο εμπρός μέρος, στον τροχό. Ουσιαστικά λοιπόν, σε συνδυασμό με το KERS μπορούσε να επιβραδύνει το πατίνι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια μικρή χρονοκαθυστέρηση μεταξύ της στιγμής που πατάτε το φρένο και φυσικά η πίσω δαγκάνα πιέζει τον δίσκο και τη στιγμή που ενεργοποιείται το ηλεκτρόφρενο στο εμπρός μέρος, ώστε να μην υπάρξει το ενδεχόμενο του να μπλοκάρει ο εμπρός τροχός σε γλιστερό δρόστρωμα για παράδειγμα, καθιστώντας το πατίνι για λίγο ακυβέρνητο. Το να μπλοκάρει ο πίσω τροχός μπορούμε όλοι να το διαχειριστούμε, έχοντας μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία, αλλά το μπλοκάρισμα του εμπρός τροχού σε μια τέτοια περίπτωση σίγουρα είναι μια πιο δυσάρεστη κατάσταση. Με το eABS λοιπόν στον εμπρός τροχό, αυτό το φαινόμενο εξαλείφεται. Συνοψίζοντας λοιπόν, το Mi Scooter 1S βασίζεται στη γνωστή πετυχημένη συνταγή της Xiaomi, του πρώτου Mi Scooter, αλλά είναι βελτιωμένο στα σημεία, έχει αποτελεσματικότερα φρένα, τον καλύτερο μηχανισμό αναδίπλωσης που έχει χρησιμοποιήσει η Xiaomi στα πατίνια της, έχει την οθόνη πάνω στο τιμόνι κατευθείαν από το Pro, που είναι πολύ σημαντική αναβάθμιση, έχει νέο φως εμπρός και πίσω, φώτα που δεν θα βρείτε στα παλιότερα μοντέλα, ειδικά στο πίσω μέρος, και διαθέτει την ίδια ευελιξία, είναι το ίδιο
compact με το πατίνι που έγινε πολύ δημοφιλές ακριβώς για αυτό το λόγο, το ότι μπορούσατε να το πάρετε παντού, οπουδήποτε, με άνεση να το μετακινήσετε, δεν είναι πολύ βαρύ, μπορεί να χωρέσει οπουδήποτε, ενώ προσφέρει μια πολύ τίμια αυτονομία μέσα στην πόλη. Υπό ιδανικές συνθήκες μπορεί να πιάσετε και τα 30 χιλιόμετρα που ανακοινώνει ο κατασκευαστής, δεν είναι τοπικό το νούμερο, αλλά γενικότερα μπορείτε να πιάσετε 20 με 25 χιλιόμετρα αυτονομίας με ένα πολύ μικρό κόστος, το οποίο έχουμε δείξει ότι είναι της τάξης των 5-6 cents περίπου. Καταλαβαίνετε λοιπόν με αναγωγή στα 100 χιλιόμετρα ότι μπορείτε με ένα αμεληταίο ποσό να κάνετε τις μενιαίες μετακινήσεις σας πολύ μικρό κόστος σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσο. Και γενικότερα λόγω των χαρακτηριστικών του και της ήπιας συμπεριφοράς του, το Mi Scooter 1S εξακολουθεί να είναι ένα ιδανικό πατίνι για έναν αρχάριο χρήστη, κάποιον που θέλει να τώρα να μπει στον κόσμο της μικροκινητικότητας, στον κόσμο της ατομικής ηλεκτροκίνησης. Υπάρχει και το Mi Scooter Essential για μικρότερους σε ηλικία χρήστες, για παιδιά, πολύ ωραίο δώρο, και το οποίο μπορεί και αυτό να κινηθεί στον δρόμο, αλλά με μικρότερες ταχύτητες, δεν ενδείκνυται λοιπόν για όλες τις περιπτώσεις. Το Mi Scooter 1S είναι η χρυσή τομή στην γκάμα της Xiaomi αυτή τη στιγμή και είναι ιδανικό για κάποιον που θέλει να αγοράσει το πρώτο πατίνι ή κάποιον που έχει πιο αδύναμο πατίνι και θέλει να πάει σε κάτι ισχυρότερο. Για να σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε φυσικά να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο που ανεβάζουμε όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση και τη μικροκινητικότητα στη χώρα μας. Θα δείτε reviews νέων ηλεκτρικών πατινιών, νέων ηλεκτρικών ποδηλάτων, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και πολλά πολλά ακόμη. Ευχαριστούμε την InfoCos Technologies για την παραχώρηση του πατινιού της δοκιμής και φυσικά μείνετε συντονισμένοι, γιατί τις επόμενες μέρες θα δείτε τα αντίστοιχα video reviews των Xiaomi Mi Essential Scooter και του Pro 2.